Ευχαριστούμε και τον κύριο Βοζίκη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, έτσι, τη γλώσσα της πραγματικότητας. Πρόσκληση λοιπόν, έχουμε αρκετή ώρα στο ακροατήριο να κάνει ζωντανές ερωτήσεις, μια που έχουμε τη δυνατότητα να μην είμαστε και τόσο πολύ, ώστε μπορεί να γίνει πολύ ζωντανή η κουβέντα. Ο λόγος σε εσάς. Ναι, πες τις. Πες τις. Καταρχήν για τον κύριο Πολίτη, τον καθηγητή, που τη θεωρώ πιο σημαντική και έχω και μια δεύτερη μετά για σένα, έτσι. Κύριε καθηγητά, είδαμε τις μελέτες. Λέγομαι Πετρόπουλος, είμαι παθολόγος. Είδαμε τις δύο μελέτες, τη ΣΕΡ και την ΕΛΣΑ. Τα αποτελέσματα είναι χιλιάδες οι μελετόμενοι, τα αποτελέσματα είναι αναμφισβήτητα. Εγώ τώρα σαν κλινικός, ξέρετε, βλέποντας αυτές τις εικόνες, τι αναρωτήθηκα και τα αποτελέσματά τους. Ότι συνδέεται η τελική κατάληξη της νοητικής έκπτωσης με το αρχικό μορφωτικό επίπεδο. Υπήρξε προβληματισμός μήπως το αρχικό μορφωτικό επίπεδο ήταν ούτως ή άλλως γενετικά προσδιορισμένο, δηλαδή ξεκινάει κάποιος τη ζωή του γενετικά λίγο πιο ευφυής από τους άλλους, αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Παίρνει μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο και αυτό ξαναεκφράζεται στην τέταρτη ηλικία σαν χαμηλή έκπτωση. Τουλάχιστον εμένα σαν παθολόγο αυτά τα αποτελέσματα μου δείχνουν ότι πρέπει να προσθεθούν και μελέτες γενετικού υποστρώματος. Διότι μπορεί να μην είναι σχέση αιτίας-αιτιατού. Δηλαδή το μορφωτικό επίπεδο δεν προστατεύει από την άνοια, αλλά ξεκινάει με καλές προδιαγραφές το άτομο και καταλήγει εκεί που έπρεπε να καταλήξει. Δηλαδή, πώς θα παράλληλα πάει φαινόμενα. Εντάξει, κλασική ερώτηση. Κλασική ερώτηση. Βιολογικές επιστήμες. Επειδή δεν θα το λύσουμε εδώ, εδώ έγινε πολυκεντρική μελέτη, απλώς μια παρατήρηση από τον καθηγητή θα ήθελα. Κοιτάξτε, οι παράγοντες, όπως είπα, είναι τροποποιήσιμοι και μη τροποποιήσιμοι. Στους μη τροποποιήσιμους ήταν τα γενετικά. Ότι σαφώς τα cognitive resources, αν το θέλετε, τα νοητικά αποθέματα είναι ένα κομμάτι το οποίο διαμορφώνεται από ένα συγκερασμό επίκτητων, αν το θέλετε, και γενετικών, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Απλώς δεν μπορούμε, νομίζω, να καταλήξουμε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το μόνο που ξέρουμε γενετικά είναι για την ΑΠΟΗ4. Το μόνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρουμε αρκετά άλλα πράγματα για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε τόσο σίγουροι για ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είναι, αν το θέλετε, αιτιολογικό. Εγώ ρώτησα αν το σκεφτήκαν οι ερευνητές. Όχι, αυτό που σας παρουσίασα είναι πολύ συγκεκριμένες, στοχευμένες μελέτες, ανάλυση δεδομένων για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν συσχετισμούς, αν το θέλετε, σε αυτό το κομμάτι. Το άλλο που ήθελα να συμπληρώσω και δεν ανέφερα στην παρουσία μου και ίσως έχει ενδιαφέρον και με την παρουσίαση του συναδέλφου που έλεγε για το self-management και self των ασθενών, είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, με αφορμή κάτι που έλεγε στο Θόδωρο, ότι η Apple έχει ετοιμάσει ήδη ένα εργαλείο που θα μπορεί να κάνει cognitive testing στο σπίτι, δηλαδή θα είναι στο κινητό και θα μπορείς να ελέγχεις τις νοητικές σου λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται να πας πουθενά και θα πηγαίνεις έτοιμος στον ειδικό και θα το βγάλεις στην αγορά από ό,τι ξέρω τα επόμενα χρόνια. Άρα αυτό αλλάζει όλη την αγορά εργασίας. Είναι ότι στο δικό μας το πρόγραμμα, το eHealth, μου έλεγε ο Θόδωρας που είναι το eHealth, είναι ότι όλα τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την αξιολόγηση της ακουστικής οξύτητας και της οπτικής οξύτητας θα είναι σε δύο κινητά, σε ένα tab και θα το κάνει ο ασθενής μόνος του. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θα γίνεται πρώτα από τον ασθενή με την βοήθεια που λέμε του sensory therapist και μετά θα οδηγείται σε έναν ειδικό. Άρα περνάει στα χέρια του ασθενούς ένα μεγάλο κομμάτι κατανόησης ότι δεν ακούω καλά, δεν βλέπω καλά, με εργαλεία πάρα πολύ απλά. Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, σοβαρή αλλαγή στο να περνάνε στα χέρια και τα δικά μου, το θέλω, που δεν έβλεπα καλά κάποτε.
και πιθανόν να μην ακούω αύριο καλά, η δυνατότητα να μπορεί να αξιολογώ πολύ νωρίτερα πριν πάω στο δικό, στον ειδικό. Άρα και οι ειδικοί θα αλλάξουν στο μέλλον. Άλλη ερώτηση. Τη δεύτερη σε εσένα, Θοδωρή, και σε συνέχεια όλων αυτών που είπε ο κύριος καθηγητής. Εγώ έχω ψάξει διεθνώς βιβλιογραφία και λοιπά. Βλέπω ότι και εσύ έχεις φέρνεις διαφάνειες από Αμερική και λοιπά και λοιπά. Οι έννοιες της κάθετης και της οριζόντιας οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας την έχεις βρει πουθενά? Δηλαδή, τι εννοούμε? Εμείς μεγαλώσαμε σε ένα σύστημα υγείας το οποίο ήταν προσδιορισμένο σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και αυστηρά πλαίσια μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτό μπορεί κανένας να το ορίσει σαν κάθετο. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος βαθμός. Με την τεχνολογία τώρα, ο πρώτος με το δεύτερο και τον τρίτον βλέπεις ότι διαχέεται ο ένας μέσα στον άλλον και τίνουμε σε οριζόντια οργάνωση. Δηλαδή, απουσία κάθε διάκριση μεταξύ πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού. Αυτό που είπε ο καθηγητής τώρα. Όταν η Apple μας βγάλει σε 2 χρόνια το evaluation system και θα το βάλουμε στα σπίτια, δεν θα πηγαίνει στην πανεπιστημιακή κλινική να μετρηθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο πρώτος βαθμός και ο τρίτος θα είναι ταυτόσιμοι. Αυτό εγώ το αποκαλώ οριζόντιο σύστημα οργάνωσης πια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και θέλω να μάθω, εσύ που το έχεις ψάξει λίγο παραπάνω, αν έχεις βρει πουθενά διεθνώς τη βιβλιογραφία να προβλέπουν και τέτοιου είδους τροποποίηση με την τεχνολογία. Δηλαδή, από το κάθετο που έχουμε σήμερα, αν τελικά προβλέπεται ότι το τελικό μοντέλο θα είναι οριζόντιο. Γιατί θα έχουμε όλα τα εργαλεία. Νομίζω... Αν έχεις βρει, αν δεν έχεις βρει, εγώ δεν το ξέρω. Όχι, νομίζω ότι ακουμπάμε το πιο καυτό κομμάτι του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Είναι το πιο καυτό κομμάτι. Έτσι, αυτή... Βιογραφικά έχουμε πουθενά. Ναι, 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 ναι. Τεράστια βιβλιογραφία υπάρχει σε αυτό. Να πω κάτι από την Ευρώπη. Κάτι από την Ευρώπη. Οι Σκοτσέζοι λένε ότι διαμορφώνουμε ένα σύστημα που θα μειώνουμε τα κρεβάτια, όλοι οι Βόρειοι, έτσι. Τα κρεβάτια μειώνονται. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας το λένε. Δεν είναι τώρα το καιρό της κρίσης, έτσι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πρώτο κρεβάτι για τη φροντίδα ενός ασθενού θα είναι το κρεβάτι του σπιτιού του. Το δεύτερο θα είναι ενός αναβαθμισμένου κέντρου υγείας, όπως έδειξε το slide το Empowered που το έγραφε. Και το πολύ τρίτο, το τριτοβάθμιο, που ουσιαστικά παραμένει μόνο για χειρουργική αντιμετώπιση, μονάδες εντατικής νοσηλείας κτλ. Τώρα, στη πραγματικότητα η δική μας είναι γνωστή. Γι' αυτό είπα. Εμείς προσπαθούμε ακόμα να φτιάξουμε κάτι που δεν υπήρχε. Έτσι. Κάτι που δεν υπήρχε, προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Ξεπεράστηκε. Όχι, όχι, όλα ένα και περισσότερο γίνονται τομές. Όχι, αντικαθίστανται οι υπηρεσίες που προσφέρει το τριτοβάθμιο νοσοκομείο, αντικαθίστανται με υπηρεσίες που μπορεί επίσης να πηγάζουν από το ίδιο το τριτοβάθμιο, αλλά παρέχονται, η έδρα της παροχής είναι αυτή που αλλάζει πάρα πολύ. Έτσι, αυτή είναι πάντως η γενική τάση. Να γίνω κι εγώ λίγο προβόκατη στο Θόδωρα, να το γίνω. Ποιος μιλάει? Να σου πω εγώ, Θόδωρα. Α, συγγνώμη. Να σου πω. Ναι. Αυτό με τα κρεβάτια είναι τεράστια ιστορία, έτσι. Μειώνονται τα κρεβάτια. Λοιπόν, πρόσφατα... Εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και καλύπτονται οι ανάγκες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Συνήθως μειώνονται τα κρεβάτια χωρίς να δημιουργούνται υπηρεσίες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρόσφατα στην Αμερική, στο Johns Hopkins, έγινε μια ανακοίνωση η οποία αυξήθηκαν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η προσέλευση περίπου κατά 100%. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι ότι τους έχουν μειώσει τα κρεβάτια. Άρα έχουν μειώσει τα κρεβάτια, δεν μπορούν να τα αποκριθούν και τα 90% των κρεβατιών γεμίζουν με τα εισαγγελικά. Και μένει ένα 10% των κρεβατιών ελεύθερα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά δεν μπορούν να έχουν ούτε καν εναλλακτική υπηρεσία ψυχικής υγείας. Συνεπώς, η μείωση των κρεβατιών είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γίνεται συνήθως, αλλά δεν ακολουθεί το άλλο κομμάτι. Ακριβώς. Και στη Γαλλία γίνεται το ίδιο. Να κάνω κι εγώ μια ανακαίνιση. Ναι, βεβαίως, το καυτό κομμάτι. Συμπλήρωση, επιβεβαίωση, ίσως και όσων έχουν λεχθεί. Στην Ελλάδα το 60% των δαπανών για την υγεία είναι δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Και βλέποντας το. Δευτεροβάθμια εννοείς νοσοκομειακή, έτσι.
Ναι. Ναι. Και βλέποντας το νοσολογικό προφίλ που έδειξα και εγώ, αλλά και που πολύ καλά περιέγραψαν οι υπόλοιποι ομιλητές, για τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται αυτό να μειωθεί. Άρα λοιπόν, στην ουσία, τι λέμε. Δεν πρόκειται ποτέ να απελευθερωθούν αρκετοί πόροι για να φτιάξουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Δεδομένων των κλειστών προϋπολογισμών και δεδομένου ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τη δαπάνη υγείας μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Άρα, μάλλον λίγο απεσιόδοξα είναι τα θέματα για το πώς θα βρούμε πόρους για να αναπτύξουμε ιδιαίτερα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή πώς να βγάλουμε ασθενείς από το νοσοκομείο και να τους πάμε κάπου αλλού, γιατί δεν έχουμε πόρους και οι πόροι οι οποίοι τουλάχιστον προδιαγράφονται ότι θα βρούμε είναι για πολύ μικροχρονικό διάστημα, δεν είναι μακρόπνο το σχέδιο αυτό. Άρα ίσως και να μην είναι βιώσιμο, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο να το κάνουμε. Κύριε καθηγητά, εγώ μόνο μία μικρή παρατήρηση. Από πού προκύπτει ότι δευτεροβάθμια σε μεγάλο βάθος χρόνου δεν θα τροποποιηθεί. Από πού προκύπτει ότι δεν θα τροποποιηθεί η δευτεροβάθμια. Σε εγώ μεγάλο βάθος χρόνου. Εγώ είπα, ώστε να μας τρώει λιγότερα λεφτά, αυτό εννοώ. Ναι, εγώ είπα έτσι, απλώς, από το νοσολογικό προφίλ. Το νοσολογικό δηλαδή, προφίλ βεβαίως, ότι τα νοσήματα τα οποία ταλαιπωρούν και θα ταλαιπωρούν τον ελληνικό πληθυσμό για τα δεν ξέρω πόσα μεσοπρόθεσμα χρόνια, χρήζουν ανάγκης νοσοκομιακής φροντίδας. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εδώ στην Ελλάδα να έχουμε ούτε πρόληψη, ούτε αγωγή υγείας, ούτε πρωτοβάθμια φροντίδα για να μπορέσει να κατευθύνει, να κρατήσει και να προσανατολίσει τον ασθενή πρώτα απ' όλα σε υγιότερο τρόπο ζωής, ναι, σε πιο υγιή τρόπο ζωής και σε δεύτερο επίπεδο διαχείριση των προβλημάτων ξενοσοκομιακά. Άρα λοιπόν η δαπάνη για τη δευτεροβάθμια θα συνεχίσει να είναι υψηλή, δεσμεύοντας πόρους οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να πάνε προφανώς στην πρωτοβάθμια ή εναλλακτικούς τρόπους διαχείριση των προβλημάτων. Εγώ θα κλείσω γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Μόνο με μια παρατήρηση ότι σίγουρα στην έδρα σας έχετε υπόψη σας και τον παράγοντα τεχνητή ζήτηση υπηρεσιών. Δηλαδή, γι' αυτό έβαλα το κρίσιμο ερώτημα. Μήπως η δευτεροβάθμια τελικά είναι η τεχνητή ζήτηση και πρέπει να το μελετήσουμε λίγο καλύτερα. Μήπως αντί να την κλείσουμε, ας πούμε, σε 25 χρόνια, μπορούμε να την κλείσουμε σε 3. Αν μελέτες σαν τις δικές σας μας πείσουν ότι πρόκειται για τεχνητή δευτεροβάθμια ζήτηση. Όλοι έχουμε δουλέψει στα νοσοκομεία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρω. Έτσι, στους 250 επισκεπτόμενους εξετάζαμε εμείς τους 30. Όλοι οι άλλοι είχε δημιουργήσει το κλίμα ότι θα πάτε στο νοσοκομείο. Αυτοί όμως μας κρατάγανε πόρους. Είναι νοσοκομιακό, κεντρικό το σύστημα, έτσι. Δηλαδή για τη συνείδηση όλου του κόσμου, είπε, υγεία σημαίνει νοσοκομείο. Όχι, μου, είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει και αυτό που δεν αλλάζει. Το προσδιορίσε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η δευτεροβάθμια. Εντάξει. Έτσι, δεν είναι ούτε τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ούτε τα πρωτοβάθμια ιατρία. Εκεί που έχουμε ζόρι να το ξεπεράσουμε, και εγώ λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε και την τεχνητή ζήτηση για τα νοσοκομεία του δεύτερου βαθμού. Αντιλαμβάνεσαι. Προφανώς. Τα νοματιακά κλπ. Είπαμε και στις παρουσιάσεις. Αν είπαμε ότι θα υπάρξει ρεζίστανση. Ότι δεν είναι τεχνητή η δευτεροβάθμια στην Ελλάδα, τότε να προσχωρήσουμε. Εγώ δεν έχω πιστεί δουλεύοντας σε αυτά τα νοσοκομεία 30 χρόνια. Ο συνάδελφος. Πέστε και το όνομά σας, έτσι. Μουμτζόγλου λέγομαι, από το νοσοκομείο Παιδοναγλαία Κυριακού. Νομίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται μέχρι τώρα με όρους του παρελθόντος. Ωραία. Δεν είναι ούτε η υγεία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οργάνωση, και πολύ περισσότερο δεν είναι αυτό το οποίο έρχεται στο μέλλον. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει κάποιος από την πληροφορική και γενικότερα τις τεχνολογίες πληροφορικής και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι μια εξωγενής μεταβλητή στο σύστημα υγείας. Αυτά δεν ήρθαν εσωτερικά, δηλαδή δεν ξεκίνησαν εσωτερικά από το σύστημα της υγείας, ήρθαν εξωτερικά. Κάποιοι δούλεψαν σε ένα εργαστήριο και ουσιαστικά έβγαλαν αυτά τα applications, έβγαλαν τους ιατρικούς φακέλους και οτιδήποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, και αυτό φαίνεται πολύ εύκολα και από τις παρουσιάσεις που έχουν προηγηθεί, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να συγκεραστούν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το πώς, για παράδειγμα, θα εσωτερικεύσει ο χώρος της υγείας αυτά τα οποία έχει παράξει ο τομέας της πληροφορικής. Αυτό είναι
το πιο μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό αναδείχθηκε πάρα πολύ και από τις παρουσιάσεις που προηγήθηκαν. Δεν είναι θέμα λοιπόν ούτε καθετοποίησης, ούτε οριζοντικοποίησης, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οργανωτικά μοντέλα. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο πρέπει να έχει υπόψη του κάποιος είναι... ούτε και πρωτοβάθμια κατά την προσωπική μου αντίληψη, από τη στιγμή που πηγαίνουμε στο κομμάτι του self-care, δηλαδή της αυτοφροντίδας με λίγα λόγια. Και η αυτοφροντίδα έρχεται να ικανοποιηθεί μέσα από τις εφαρμογές της πληροφορικής και αυτά τα οποία συζητήθηκαν στο συνέδριο και που συζητούνται τέλος πάντων σε αυτό το πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε πλέον με αυτούς τους όρους, ούτε για παράδειγμα με θέματα προκλητής ζήτησης, ούτε με τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να συζητούμε με όρους αυτοφροντίδας, ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει ή σημαίνει σε θέματα πρόληψης και τι, ποια είναι η κατεύθυνση ενός συστήματος υγείας. Και βέβαια όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα να σμικρυνθεί και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια περίθαλψη κτλ. Ήδη αυτό έχει γίνει. Και βέβαια να πάμε και σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από τον κύριο Βοζίγη για τις μεθόδους αποζημίωσης, οι οποίες μέθοδοι αποζημίωσης στην πραγματικότητα έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια στο εξωτερικό, κυρίως στις ΗΠΑ, να εφαρμοστούν εδώ και κάποια χρόνια μέσα των ασφαλιστικών φορέων. Πράγμα το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο και αν θέλετε να σας δώσω και την προσωπική μου αντίληψη για την ελληνική πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Διότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας δείχτης κλινικής αποτελεσματικότητας. Ο κύριος Βοζίκης μίλησε για τα φάρμακα, εντάξει. Για μιλήστε λίγο για το κομμάτι της νοσηλείας και της αποτελεσματικότητας της νοσηλείας και όλων αυτών των πραγμάτων, να δείτε ότι εκεί δεν υπάρχει ούτε ένας δείχτης στην ελληνική πραγματικότητα που να δείχνει πού ακριβώς πηγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και πού. Μάλλον πιο αποτέλεσμα, να το θέσω με καλύτερο τρόπο, πιο αποτέλεσμα έχουν τα χρήματα τα οποία δίνει το κράτος σε αυτή τη χρονική στιγμή όσον αφορά στην υγεία του πληθυσμού. Η οποία υγεία του πληθυσμού, τέλος πάντων, φεύγει και από το public health και έχει πάει σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις με όλες αυτές τις εφαρμογές. Δεν θέλω να συνεχίσω, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να διεξάγεται με όρους του μέλλοντος και όχι του παρόντος και γι' αυτό το λόγο θέλησα να παρέμβω. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Δεν ήταν ερώτηση να απαντήσει κάποιος, ήταν τοποθέτηση. Άλλη ερώτηση. Η νέα συνάδελφος που εξέφρασε προχθές αγωνία, θα την κάνω εγώ για σένα την ερώτηση, αλλά κάντε να εσύ πρωτογενός. Δηλαδή, τι σημαίνουν για σένα όλα αυτά. Ή κάνε τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω πια τοποθέτηση. Συναδελφικά δεν την κάνεις. Είμαι γενική οικογενειακή γιατρός. Θεωρώ, δεν το λέω εγώ, αυτός είναι ο ορισμός της ειδικότητας. Είναι 4 έτη ειδικότητα και τα επόμενα χρόνια θα γίνει 5. Λοιπόν, είμαστε οι γιατροί της πρωτοβάθμιας μαζί με τους παθολόγους. Φυσικά όλοι οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην πρωτοβάθμια. Αλλά θεωρώ ότι αν έχουμε εκπαιδευτεί σωστά και από τη στιγμή που υπάρχει ειδικότητα πια, θα πρέπει να μας βγάλει η Ελλάδα μπροστά. Δηλαδή, να μας βάλει στα κέντρα υγείας στην περιφέρεια, να μας βάλει στα κέντρα υγείας αστικού τύπου, για να αποσυμφορηθεί το Γεώργιος Γεννηματάς, από όπου προέρχομαι, γιατί εκεί έχω κάνει ειδικότητα, και έχω καλύψει όλα τα Μεσόγεια, Λαύριο, Μαρκόπουλος, Πάτα, τέλος πάντων, δεν έχει νόημα να πω πόσα κέντρα υγείας. Θεωρώ ότι για να αποσυμφορηθεί το Γεώργιος Γεννηματάς, για να μην ματώνει άλλο ο παθολόγος, ο χειρουργός, ο μικροβιολόγος, δεν έχει νόημα να πω όλες τις ειδικότητες, γιατί σαφώς γνωρίζετε ότι δεν έχουμε καν τμήμα διαλογής μέσα στο τρίτο βάθμιο νοσοκομείο. Γιατί είχα κάνει κάποια στιγμή την ερώτηση στη δικούς αν γνωρίζουν τι είναι τμήμα διαλογής ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αν θέλεις, μην γενικεύεις πολύ σε σχέση με το θεματικό αντικείμενο. Άρα θέλω να πω ότι έχω μεγάλη ανάγκη, εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοί μου που δεν είναι εδώ, γιατί ίσως δεν πιστεύουν ότι θα γίνει κάτι. Δηλαδή μου είπαν να έρθουμε, αλλά συζήτηση θα γίνει, δεν θα γίνει κάτι στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι η αγωνία η δική μας, για να μην πλατιάζω, είναι αν πρέπει να μείνουμε στην Ελλάδα, να δουλέψουμε ως γενική οικογενειακή γιατροί, αν πρέπει να φύγουμε έξω. Δεν περιμένεις απάντηση.
Να κάνω κι εγώ πολύ σύντομα. Ρητορική ήταν η ερώτηση. Ναι. Η συνάδελφος εξέφρασε προχθές στους πολιτικούς μία αγωνία, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω. Εγώ συναισθηματικά και συναδελφικά είμαι μαζί της με αυτήν την ερώτηση. Και εγώ έχω την απορία πώς αυτές οι τεχνολογίες πραγματικά προσφέρουν, πόσο προσφέρουν. Γι' αυτό θα κάνω μια έτσι συνοπτική ερώτηση στον νέο συνάδελφο, τον κύριο Καμπόλη. Έχει δουλέψει σε δημόσιο νοσοκομείο, δουλεύει τώρα σε πανεπιστημιακό. Ο μέσος γιατρός, ο μέσος συνάδελφος της ηλικίας σου, πόσο πιστεύει ότι αυτές οι τεχνολογίες τον βοηθάνε, που είναι εξοικειωμένος από το σπίτι του, από τα παιδικά του χρόνια, έτσι, δεν είναι σαν τη δικιά μου ηλικία. Εσείς είσαστε από τα παιχνίδια πιο πολύ εξοικειωμένοι. Έτσι, πόσο πιστεύει λοιπόν ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει την ποιότητα παροχής φροντίδας. Ο μέσος συνάδελφος που ζεις κάθε μέρα μαζί. Κοιτάξτε, εγώ θα αναφέρω μόνο απλά ένα παράδειγμα της καθημερινότητας. Ότι αν φανταστείτε ένα νοσοκομείο σαν το Λαϊκό Νοσοκομείο, το οποίο έχει πολλές πανεπιστημιακές κλινικές, αναλαμβάνει πολύ βαριά περιστατικά, απέκτησε προσφάτως σύστημα με το οποίο μπορείς να βλέπεις τις ακτονικές μέσα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος, δεν υπάρχουν, δηλαδή θεωρώ ότι για να μπορέσει ο νέος συνάδελφος να αξιολογήσει η χρησιμότητα της τεχνολογίας, πρέπει να δουλέψει και ένα σύστημα τεχνολογίας συστηματικά στην καθημερινότητά του για να δει τα αποτελέσματα. Από τη στιγμή που στα πιο πολλά νοσοκομεία προσφάτως αποκτήθηκε σύστημα πληροφορικής στο οποίο να συνδέει τις εξετάσεις και δεν υπάρχει επίσημα ηλεκτρονικός φάκελος για το κάθε νοσοκομείο, δεν ξέρω πώς ένας νέος συνάδελφος μπορεί να πιστεί αυτή τη στιγμή ότι συμμετέχοντας στα καινούργια τεχνολογικά εργαλεία μπορεί να δει αποτελέσματα στη διαχείριση των ασθενών. Και όταν γνωρίζουμε ότι οι νέοι συνάδελφοι, μιλώ για τους ειδικευόμενους κυρίως, ότι αφιερούν μεγάλο χρόνο της καθημερινής σε εισαγωγικά χρόνου μάλλον που διαθέτουν για τους ασθενείς, γιατί αν βάλουμε κάτω το πραγματικό χρόνο που διαθέτουν για τους ασθενείς, νομίζω στην ουσία μέσα σε ένα 8ωρο ασχολούμαστε 2-3 ώρες με τους ασθενείς και τα υπόλοιπα όλα είναι διαδικαστικά και γραφειοκρατία και προσπαθούν να κλείσουν οι ειδικευόμενοι τις τρύπες του συστήματος που δεν θα μπορούσαν πολλές από αυτές τις ελλείψεις να τις είχαμε αντιμετωπίσει με τεχνολογικές εφαρμογές. Άρα δεν ξέρω πόσο έτοιμο είναι και ακόμα και οι νέοι συνάδελφοι που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Πιθανόν να έχουν κίνητρο να το κάνουν. Σίγουρα για τους πιο παλιούς συναδέλφους νομίζω έχουν συνηθίσει σε έναν τρόπο διαφορετικό λειτουργίας. Αλλά οι νέοι συνάδελφοι θα πρέπει να γίνει κάτι πιο συστηματικό και πιο καθημερινό, το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ασθενείς και θα δουν άμεσα το αποτέλεσμα στην καθημερινή τους εργασία. Δηλαδή, αν πλέον οι τεχνολογίες τους επιτρέπουν να ασχολούνται περισσότερες ώρες με τον εξετάζουν τον άρρωστο και λιγότερο με τα υπόλοιπα, θα δουν και τη χρησιμότητα της τεχνολογίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Ίσως αυτό είναι μια εξήγηση για τη συμμετοχή και σε αντίστοιχο συνέδριο, κυρία Νικολοπούλου. Μια παρατήρηση από μια πρόσφατη σχετικά μελέτη για την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων σε νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η εισαγωγή της πληροφορικής ψηφιοποίηση δεν έδωσε περισσότερο χρόνο στους γιατρούς να ασχολούνται με τους ασθενείς, αλλά έδωσε πολύ καλύτερες εκβάσεις υγείας. Που σημαίνει ότι μπορεί και η πληροφορική και γενικότερα η νέα τεχνολογία να τρώει λίγο χρόνο για το γιατρό προκειμένου να ασχοληθεί και γενικότερα να διεκπεραιώσει αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά όμως τελικά φαίνεται η πληροφόρησή του και οι αποφάσεις που παίρνει βελτιώνουν το επίπεδο παροχής φροντίδας υγείας. Και μία αντίστοιχη ερώτηση στον πιο έμπειρο συνάδελφο, τον κύριο Πολίτη. Όλες αυτές οι τεχνολογίες και κυρίως τα apps που κυρίως έχουν ξεκινήσει από την Άνια και πολλές απευθύνονται στην Άνια. Ποια είναι η αντίληψη του μέσου γιατρού, του όριμου γιατρού για τη χρησιμότητά της? Πόσο προσφέρουν δηλαδή στον άρρωστο? Δεν νομίζω ότι διαχέονται αυτά στο μέσο γιατρό. Δηλαδή αυτά μένουν σε ένα επίπεδο ερευνητικό τις περισσότερες φορές. Οπότε για να φτάσει αυτά τα εργαλεία, εντάξει, βάζεται ένα θέμα αναφορικά με την εξέλιξη της κοινωνίας μας στην τεχνολογία. Συνεπώς πάνω κοινωνίες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι, τα apps έχουν μπει στη ζωή τους και τα χρησιμοποιούν και οι γιατροί. Αν έρθουμε στη δικιά μας την κοινωνία, η τεχνολογία έχει τεράστιες δυσκολίες. Υπάρχουν απίστευτα εμπόδια, να το πούμε διαφορετικά, και αντιστάσεις των γιατρών στη χρήση τους, ας πούμε, μία μερίδα, όχι όλων των γιατρών. Συνεπώς έχει να κάνει με το πώς η κοινωνία τρέχει τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί στην ιστορία μας. Είπε και ο νέος συνάδελφος, στα νοσοκομεία θα μπορούσαν να τρέξουν πολύ πιο εύκολα διάφορα πράγματα, αλλά εντάξει, δεν τρέχουν. Με ρωτήσετε τώρα γιατί τρέχουν. Όλοι το ξέρετε, το συνδυλεύουμε στα νοσοκομεία τους λόγους. Θεωρώ ότι είναι κοινωνικό περισσότερο το φαινόμενο. Μάλιστα. Κύριε Βοζίκη, ένα σχόλιο να κλείσουμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το ακροατήριο που έκανε υπομονή αυτή τη δύσκολη ώρα του Σαββάτου. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε σε ένα meeting σαν αυτό την κλινική σκοπιά, την ιατρικο-νοσηλευτική και κλινική σκοπιά στην εφαρμογή των τεχνολογιών στο χώρο της υγείας, για να μην μένει μόνο ευχολόγιο ή όποια πρόοδος ανακοινώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ.